Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου, τον καθηγητή οικονομίας και σύγχρονων τεχνολογιών. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, κύριε Παπαευσταθίου. Καλημέρα, κυρία Καραμίτρου. Καλημέρα, κύριε Φόσκολε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να πούμε την καλημέρα μας στο πολυάριθμο κοινό σας, στο τηλεοπτικό κοινό. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Κοιτάξτε, εδώ, κύριε κρατάμε θερμοπύλες. Αυτό κάνουμε. Ξυπνάμε πρωί, βράδυ. Καλό πρωί, μήνα κιόλα. Καλό μήνα. Επίσης. Καλό μήνα κιόλα. Είστε στην Αθήνα, είστε. Καλό να γιορτάσουμε την Παναγία μας. Ναι, ή μας βγαίνετε από κάπου. Στα Τρίκαλα, μάλιστα. Ωραία. Είστε εκεί, είστε στο Πανεπιστήμιο εκεί ή στην Αθήνα και τώρα διακοπές? Είμαι στην πόλη της τεχνολογίας που καυχόμαστε και λέμε, στην έξυπνη πόλη. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Καραμίτρου. Εσείς μόνο εκεί θα μπορούσατε να είστε. Στην έξυπνη πόλη. Ξέρετε όμως τι βλέπουμε σήμερα? Βλέπουμε ότι hacker και τεχνητή νοημοσύνη σαρώνουν ταυτότητες. Για πείτε μας. Πριν λίγο χρονικό διάστημα είχα μιλήσει με μια δημοσιογράφο στην Κύπρο, την κυρία Κάτια Σάβα, η οποία ξέρετε τι έπαθε. Λόγω της δημοφιλίας της και ότι ήταν τηλεοπτικό πρόσωπο, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης της πήραν το πρόσωπο, τη φωνή, τις κινήσεις και την φέραν στην τηλεόραση να μιλάει με κάποιους ανθρώπους και να διαφημίζει ένα προϊόν για το διαβήτη. Α, θέλω να σας πω ότι αυτό έχει συμβεί και με μένα και διαφήμιζα αλήθεια? Στο Facebook. Ναι, διαφήμιζα στο Facebook. Ναι, ένα προϊόν αδυνατιστικό. Να πω λοιπόν, καλά που μου το θυμήσατε, γιατί ήθελα να το πω στον κόσμο ότι εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει καμία διαφήμιση για κανένα διαφημιστικό, για κανένα προϊόν διαφημιστικό. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί έλεγα πώς μπορείτε να χάσετε πάρα πολλά κιλά χωρίς να κάνετε καθόλου δίαιτα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον, κύριε Καραμίτρου. Εγώ έλεγα για το bitcoin. Εσύ έλεγες για το bitcoin, ναι, λοιπόν. Ναι. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό, ότι ούτε διαφημιστικά έχουμε κάνει, ούτε για τα bitcoin, ούτε για, για καθηγητές που φέρνουν στην Ελλάδα δίαιτες που δεν χρειάζεται να ράψεις καθόλου το στόμα σου. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά. Οπότε τι βλέπουμε, να πούμε και στο τηλεοπτικό κοινό, ότι οι hacker εξελίσσονται συνεχώς τις τεχνικές τους και χρησιμοποιούν προηγμένα εργαλεία για τις επιθέσεις τους. Άρα, η τεχνολογική πρόοδος από τη μία είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι σαν μία πέτρα. Με μία πέτρα μπορεί κάποιος να πάρει την πέτρα και να χτυπήσει κάποιον, αλλά μπορεί και να χτίσει και ένα σπίτι. Άρα είναι θέμα θεσμικό και ηθικό το πώς κάποιος χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι hacker αναζητούν ανθρώπους, όπως σας είπα, δημοφιλείς. Εσείς είστε δύο πρόσωπα καταξιωμένα και δημοφιλή. Και τι πετυχαίνουμε αυτό? Αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι ότι να έχουν μεγάλη ορατότητα και δημοφιλία και αυτά τα deepfake να μπορούν να προσελκύσουν μεγαλύτερο κοινό για να γίνουν ευρέως γνωστά. Κύριε Παπαευσταθίου, να σας ρωτήσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Σε σχέση με, με τις ψηφιακές πληρωμές, διότι έχουμε πλέον πολύ κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο και εγώ μεταξύ αυτών. Όλοι μας. Χρησιμοποιούμε το ψηφιακό πορτοφόλι για να πληρώνουμε πολύ συχνά και στα POS πλέον, τα οποία είναι και υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. Πόσο ασφαλή είναι τα ψηφιακά πορτοφόλια? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Κοιτάξτε να δείτε, πολύ σωστά το είπατε, ότι το κινητό πλέον είναι ένας μικρός υπολογιστής και είναι η προέκταση του χεριού μας. Όλοι μας έχουμε στο κινητό μας δεδομένα, έχουμε ουσιαστικά πληροφορίες σημαντικές και αυτό είναι μεγάλο ρίσκο. Γιατί, κύριε Φόσκολε? Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να μπουν στο κινητό μας, να το χακάρουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες προς όφελός τους. Να σας πω ένα παράδειγμα, ένα αληθινό γεγονός. Υπήρχε κάποιος στην Αθήνα, ο οποίος αυτό ήταν αντιπρόσωπος εμφυτευμάτων. Δηλαδή, έπαιρνε εμφυτεύματα από την Αμερική και τα μετέφερε σε ανθρώπους οδοντιάτρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κάποια στιγμή, καθώς ήταν στο δρόμο και πήγαινε στο σπίτι του, του ήρθε ένα μήνυμα, ένα email στο κινητό του και του έλεγε, «Κύριε Παπαγεωργάκη, θέλουμε πλέον αντί να έρχεται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτών η πληρωμή σας, έτσι, να έρχεται σε έναν άλλον». Ο άνθρωπος
χωρίς να σκεφτεί πονηρά, το δέχτηκε και πλέον όλοι οι λογαριασμοί πληρωνόντουσαν σε αυτό. Μετά από ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών, του ήρθε ένα μήνυμα και του λέει «Πλέον χρωστάτε στην εταιρεία μας 100.000 ευρώ». Φανταστείτε τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Άρα... Τώρα, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι πώς μπορεί να προστατευθεί ο κόσμος. Εκτός από το ότι θα πρέπει τα πάντα γύρω του να τα βλέπει με μία καχυποψία, έτσι, και να τα περνάει από μία έρευνα στο μυαλό του, τι άλλο Πολύ μπορεί σωστά. να κάνει. Χρήση ισχυρών κωδικών και 2 παραγόντων επαλήθευσης. Χρησιμοποιούμε, κυρία Καραμίτρου, μοναδικούς και ισχυρούς κωδικούς, κωδικούς πρόσβασης για κάθε λογαριασμό. Δεν βάζουμε σε καμία περίπτωση την ημερομηνία γεννήσεώς μας, γιατί πάρα πολύ εύκολα οι hacker μπορούν να σπάσουν αυτό το κωδικό. Ενεργοποιούμε τη διπλή επαλήθευση για κάποια πρόσθετη ασφάλεια στο λογαριασμό μας. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα και υπενθυμίζουμε, άρα ενημέρωση και εκπαίδευση, να μην είναι οι άνθρωποι, να είναι οι άνθρωποι καχύποπτοι, γιατί πάρα πολλά περιστατικά όσον αφορά την ηλεκτρονική απάτη, είναι πάρα πολύ, δηλαδή, να πούμε ότι πυκνώνουν τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτησης βάρος των ανθρώπων και βλέπουν πολλές φορές τα χρήματά τους να κάνουν φτερά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και επίσης να μην εμπιστευόμαστε και κάθε έναν ο οποίος μας στέλνει ένα email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνεί μαζί μας και μας λέει κάντε αυτό, άνοιξε αυτό το λογαριασμό κτλ. Διότι οι περισσότερες απάτες γίνονται μέσω του phishing, δηλαδή μέσω του ψαρέματος, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Ενώ πολύ το σωστά. λέω για να μην ενοχοποιούμε και την τεχνολογία, η οποία μερικές φορές είναι και ένα εργαλείο και για να πληρώσουμε. Γι' αυτό σου είπα ότι η πέτρα μπορεί ακριβώς, να χτυπήσεις κάποιον, μπορεί δηλαδή, να χτυπήσεις ένα σπίτι. Οι δικλείδες ασφαλείας που και οι ίδιες οι τράπεζες εφαρμόζουν στις ψηφιακές πληρωμές και στα ψηφιακά πορτοφόλια είναι αρκετά ισχυρές για τους περισσότερους καταναλωτές. Αρκεί και οι ίδιοι καταναλωτές να έχουν λίγο το νου τους, να το πούμε έτσι, να μην επιτρέψουν σε κάποιον να τους υποκλέψει τους κωδικούς τους. Κάπως έτσι με είναι. Με την τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί φτάνει ξέρετε αυτό. Ξέρετε κυρία Καραμίτρου, εμείς δίνουμε το δικαίωμα στον άλλο να μας κλέψει. Σωστά, και αυτό να το πούμε. Και αυτοί οι επιτίδοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απασχόλησης και του εφηνδιασμού. Προσποιούνται πάρα πολλές φορές ότι είναι τραπεζικοί, λογιστές, εφοριακοί, έτσι. Επικοινωνούν με ανυποψία στους πολίτες και ζητούν έτσι, τους παραπέμπουν σε απατηλές σελίδες. Οπότε, αν εσύ μπει σε μια σελίδα, σε κάποιο link που σου έρχεται μέσω του phishing που είπε ο κύριος Φόσκολος, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην δεις χρήματα από το λογαριασμό σου να φεύγουν, αλλά μπορεί να το δεις μετά από 5-6 μήνες και να πεις τώρα τι έγινε. Τώρα, για την τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ένα παράδειγμα από το σχολείο. Ήμουν σε ένα σχολείο στην Αύπακτο, σε ένα ειδικό σχολείο. Και εκεί κάποια στιγμή ήρθε ένας γονέας από ένα παιδί να ρωτήσει πώς πάει το παιδί του. Και μου ανέφερε το εξής περιστατικό. Μου λέει, κύριε Παπαευσταθίου, πριν λίγο καιρό με πήρε τηλέφωνο ξαφνικά ένας ταξιτζής με έναν αστυνομικό και μου είπανε «Ο γιος σου έχει προκαλέσει κάποιο δυστύχημα στο Ρίο Αντίριο». Ο άνθρωπος που χτύπησε βρίσκεται στο νοσοκομείο και θα κάνει εγχείρηση. Για να μην το καταγγείλουμε και να σε πάμε στην αστυνομία, θέλουμε 5.000 ευρώ να μας τα δώσεις τώρα για να μην συνεχίσουμε το θέμα. Ο Εντάξει, άνθρωπος τώρα ξέρετε τι έκανε. Αυτό σε βάζει αμέσως σε συναγερμό, απάτη. Προσέξτε να δείτε τι έκανε και ο άνθρωπος, κύριε Φόσκολη, ο πατέρας του μαθητή μου. Πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα, η οποία ήταν τραπεζικός, και της λέει «Γρήγορα, το παιδί μας προκάλεσε δυστύχημα, βγάλε χρήματα για να τα στείλω». Και πώς πίστηκε. Άκουσα, μου λέει, κύριε Παπαευσταθίου, το παιδί μου, να μου λέει «Πατέρα, κάνε ό,τι σου λένε, ό,τι σου είπαν είναι αλήθεια, δώσε τα χρήματα, δεν θέλω να μπλέξω». Του λέω «Ήταν η φωνή του». Μου λέει «Όντως, ήταν η φωνή του». Αυτό είναι το κομβικό. Ήταν η φωνή Ακριβώς. του. Αυτό ήταν το κομβικό στην όλη υπόθεση, είναι αυτό. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται επικίνδυνη στις απάτες πια γι' αυτό. Γιατί παλιότερα, ξέρετε, όντως υπήρχαν κάποιοι που παίρναν τηλέφωνο ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες, σε ανθρώπους που ξέρουν ότι ήταν μεγάλη ηλικία στο σπίτι,
προφασιζόντουσαν ότι κάτι έχει συμβεί, έτσι όπως το περιγράψατε κι εσείς, βάζαν κάποιον να φωνάζει μέσα από το τηλέφωνο και εκεί εσύ κάπου μπορεί να ξύπναγες, γιατί έλεγες, μα τώρα μισό λεπτό, γιατί η φωνή που άκουσα ήταν όντως του παιδιού μου, του άντρα μου, της γυναίκας μου, μπορεί λίγο να υποψιαζόσουν. Με την τεχνητή όμως νοημοσύνη έχουν καταφέρει ακόμα και να φέρουν τη φωνή του δικού σου ανθρώπου. Και πώς την υποκλέπτουν τη φωνή? Να σας πω πάνω σε αυτό το οποίο λέτε το εξής. Πώς υποκλέπτουν τη φωνή? Ναι. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι... Και αποκλήσεις μπορούν να την υποκλέψουν. Ακριβώς. Δηλαδή στο συγκεκριμένο παράδειγμα που σας είπα, ο πατέρας τι έκανε? Ανέβαζε στα social media, ναι, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, το παιδί του, στα γενέθλια, σε κάποιες άλλες, στο μπάνιο, σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Να πούμε το εξής στους Έλληνες, έτσι, στο δεν ανεβάζουμε, παιδιά, στα social media τα πάντα. Δεν αναφέρουμε πού είμαστε, τι κάνουμε, με ποιον είμαστε. Παρατηρώ σήμερα, ενώ το κινητό είναι ένα μέσο το οποίο εμάς μας φέρνει κοντά που είμαστε μακριά, εγώ στα Τρίκαλα και εσείς στην Αθήνα, κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά τους απομακρύνει. Δεν ξέρω, βγαίνω έξω να πιω ένα καφέ και βλέπω παρέες, ζευγάρια, φίλους, δεν επικοινωνούν. Η επικοινωνία, έτσι, είναι αναπνοή για τις σχέσεις. Δεν επικοινωνούν. Αυτό και είναι σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Παπαϊσταθίου, τεραστίων διαστάσεων. Η αποξένωση. Και ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Παιδιά, πραγματικά το βλέπω πάρα πολύ έντονα αυτό. Αυτοί τώρα τι κάνουν οι επιτίδοι? Συλλέγουν ηχογραφίες από τις φωνές μας που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση κάποιων μοντέλων σύνθεσης φωνής. Επιλέγουν και κάποια βίντεο και κάποια πρόσωπα γνωστών παρουσιαστών όπως είστε εσείς. Υπάρχουν κάποια μοντέλα όπως είναι το Face Synthesis Model, όπως είναι κάποια Deepfake Technology, το Face Replement και όλα αυτά, και μπορούν να δημιουργήσουν συνθετικές εικόνες προσώπου και κάποιες κινήσεις, δηλαδή υπάρχει τεχνολογία Lip Syncing που προσαρμόζει τις κινήσεις των χιλίων του συνθετικού προσώπου ώστε να ταιριάσουν με τον ήχο της συνθετικής φωνής και προσδίδουν ρεαλισμό στην παρουσίαση. Άρα μπορεί να δούμε μία κίνηση, μπορεί να δούμε ένα πρόσωπο και να είναι πραγματικά πολύ πιο επαγγελματικό και πιο συστηματικό από ότι είναι ο άνθρωπος στην προκειμένη περίπτωση. Αν δείτε... Άρα, κύριε Παπαϊσταθίου, σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση που κάποιος δεχτεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ελέγξει πού βρίσκεται το παιδί του, ας πούμε, για παράδειγμα, ή αντίστοιχα ο συγγενής του ή η γυναίκα του, ή τη φωνή της οποίας υποτίθεται ότι άκουσε να έχει εμπλακεί σε ατύχημα, δυστύχημα, απαγωγή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Το αυτονόητο, ακριβώς. Ναι, δηλαδή, το αυτονόητο. Μήπως, ας πούμε, το παιδί είναι κάπου που μπορώ να το εντοπίσω, να δω τι γίνεται. Άρα... Πρέπει, λοιπόν, να κρατάμε πάντα την ψυχραιμία μας, κύριε καθηγητά, και να είμαστε καχύποπτοι με όλα. Να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη του, έτσι, να τα ψάχνουμε όλα. Γιατί η απάτη είναι εδώ, δυστυχώς έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊσταθίου, πάρα πολύ. Την καλημέρα μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και σε εσάς και στο κανάλι σας για την ενημέρωση, έτσι, και για την ποιότητα των ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.